στον κύριο του Αιτζή. Ναι, στον κύριο Δήμα. Στον κύριο Δήμα. Στον προϋπολογισμό του 24 για τις φιλαρμονικές του Δήμου, στο ΓΑΠ που αφορά το 71-35-05 και το 06, ανάλυση του λογαριασμού, είχαμε προϋπολογίσει από 5.000 για τις φιλαρμονικές του Δήμου με την προϋπόθεση και την προϋπόθεση με την προοπτική να προσθέσουμε και άλλα ποσά στους κωδικούς αυτούς. Αυτά αφορούσαν στολές, αφορούσαν όργανα, να ενισχύσουμε τέλος πάντων τις φιλαρμονικές του Δήμου μας. Πρόσφατα, εδώ και ένα διάστημα τέλος πάντων, με ενοχλούν κάποιοι και νομίζω και εσάς, σε εσάς ήρθανε κύριε Δήμαρχε, αλλά τους είπατε ότι δεν έχετε χρήματα. Εσείς με μια αναμόρφωση που είδα, να με διορθώσετε αν κάνω λάθος, είδα ότι πήρατε από 3.000 από τον κάθε κωδικό, δηλαδή είχαμε από 5.000, πήρατε από 3.000 και μάλιστα είπατε ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Έχετε την πρόθεση να βοηθήσει τις φιλαρμονικές, γιατί πήρατε μένα από 3.000 από τον κάθε κάτω, αλλά πώς θα βοηθήσουν οι φιλαρμονικές, όσον αφορά τα όργανα, όσον αφορά τις στολές, αλλά και άλλα που προκύπτουν. Το ένα ερώτημα είναι αυτό που στον κύριο Δήμαρχο. Θέλετε να κάνω και το άλλο ερώτημα και να μου απαντήσει συνολικά. Ναι, το άλλο ερώτημα. Το άλλο ερώτημα αφορά, βέβαια το κάναμε και την προηγούμενη φορά σαν θέμα, όσον αφορά τον κύριο Καραματσούκη και τις εργασίες που κάνει στο Greater, με τον Greater του Δήμου. Βλέπω ότι συνεχίζει τις εργασίες, μου είπε ο κύριος Δήμαρχος, μου έδωσε απάντηση, ο Δήμαρχος είμαι, μου είπε, εγώ αποφασίζω, εγώ το κάνω, εγώ τον είπα και όλα αυτά. Είναι όμως κάποια πράγματα στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείται αυτό, ένας λαϊκισμός στην ουσία από τον κύριο Καραματσούκη και λαϊκισμός να και το έκανε ο κύριος Δήμαρχος. Θεωρώντας ότι αυτά που κάνουν είναι ότι είναι στα πλαίσια του νόμου, είναι στα πλαίσια της νομιμότητας, ότι ήμασταν ανεπαρκείς και τώρα εσείς μπορείτε να λύσετε τα προβλήματα με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι και την Τετάρτη στις 12 του μήνα και την Πέμπτη και την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή και την Δευτέρα, για αυτές μιλάω, αλλά και το Σαββατοκύριακο, το Πορτοκοπτικό, το Τραξέντερο, πάνω το Καταστροπέα, δούλευε ο κ. Στοποβίτης. Θέλω να μου εξηγήσετε απλά, κύριε Δήμαρχε. Ποιος δούλευε? Ο κ. Στοποβίτης, το Τραξέντερο. Ποιος είναι? Είναι ένας υποψήφιος. Το Στοποβίτης. Το Στοποβίτης. Ένα, αυτά τα δύο ερωτήματα. Ωραία. Ο κύριος Σερμές. Εγώ. Γιατί ο κύριος Σερμές έσαι με απαντήσει για τη φιλαρμονική. Ποιος ασχολείται, γιατί είχε κάποιος μιλήσει για τον κύριο Κορφή, κάποιος κύριος που είχε ζητήσει χρήματα. Ωραία. Η προηγούμενη διοίκηση άφησε καμία φιλαρμονική και δεν ξέρω. Αφήσετε κανένα δάσκαλο μέσα. Είχαμε να κάνουμε αυτό είναι κάτι άλλο. Ο δάσκαλος είναι κάτι άλλο. Ωραία, μόνο δάσκαλο θα συμφωνήσω. Ο δάσκαλος είναι κάτι άλλο και η λειτουργία των φιλαρμονικών δεν αφήσατε τίποτα. Ούτε δασκάλους, ούτε δασκάλους. Ο δε κύριος Γουσμαλής θα σας απαντήσει και θα έχετε το λόγο. Ο δε κύριος Γουσμαλής κάνει αγωγή και ζητάει 25.000 ευρώ για την προηγούμενη διοίκηση. Φιλαρμονικές δεν έχουμε. Μουσική δεν έχουμε. Χοροδία δεν έχουμε. Τίποτα δεν έχουμε. Όταν είναι, θα σας απαντήσω. Ή θέλω να απαντήσω και όσο είναι μέσα, θα σας κάλυψω εγώ. Ωραία, πες. Κύριε Σκοντές, η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να ακούσω κάποια τέτοια ερώτηση για την δικιά σας διοίκηση, γιατί ήμασταν και στο προηγούμενο συμβούλιο και θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι η προηγούμενη διοίκηση δεν έκανε καν προγραμματισμό για να πάρουμε δασκάλους για τις φιλαρμονικές. Οπότε αυτή τη στιγμή είμαστε εκτεθειμένοι. Και δεν μπορούμε να κάνουμε καμία πρόσκληση πέρα με το Δήμαρχο που φτάσαμε μέχρι το Υπουργείο Εσωτερικών για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν έχουμε βρει λύση, πες το. Εντάξει, η μόνη λύση που μας έδωσαν από το Υπουργείο είναι να βάλουμε αδίτημο για να δουλέψουμε τις φιλαρμονικές. Αλλιώς από τη στιγμή που δεν έγινε προγραμματισμός, δεν μπορούμε να δουλέψουμε τις φιλαρμονικές. Άρα για ποιο λόγο να αφήσουμε κάποια χρήματα για όργανα κτλ. Όπως λέτε, όταν δεν μπορούν να δουλέψουν οι φιλαρμονικές αυτή τη στιγμή. Για τον χρόνο που δεν βλέπουμε. Θέλει να απαντήσει. Θα σας απαντήσει και στο άλλο το θέμα ότι μας πείσατε. Λόγω και ιδίωσης. Επειδή έκαναν οι εκλογές στην...
Ναι. Επειδή ήταν οι εκλογές την προηγούμενη φορά μέσα στο δέντρο, δεν μπορούσαμε να κάνουμε την πρόσκληση λόγω ευλογών. Είχατε το δικαίωμα να σας διακόπτω επίθεση για να μην το εκπαιδεύεστε και τη ζωή σας. Είχατε το δικαίωμα και δεν το ξέραμε. Τι πράγμα. Να κάνετε πρόσκληση, μπορούσατε. Είχαμε εξηγήσει το διαγωνισμό. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε λόγω εκλογών. Εκεί πήρε όταν έχουμε εκλογέ, σταματάνε οι εκλογές. Και ήταν οι εκλογές μέσα στο συνέδριο. Δεν κάναμε. Γιατί κάνει αγωγή, δεν κάνει. Αγωγή. Το μάθημα. Το μάθημα. Προφανώς δεν αφορά. Δεν αφορά. Ο κύριος Τουλούμπα ζήτησε τον λόγο. Δεν ζητάτε αυτοκίνητο από τον Δήμο για διατροφή.
Δεν ζητάτε άτομο παράδειγμα στον κόσμο. Δεν ζητάτε κάτι τέτοιο αντίστοιχο. Κύριε Κουβατσιάρη, να σα το κάτι. Δεν κάτι άλλο. Κάτι που πριν δύο μήνε έχετε. Συγγνώμη λίγο, κύριε Αντιδήμαρχε. Έχετε την απειλή ούτε προειδοποίηση. Ανοιγμαντιόν. Κάντε λίγο που μονεί δύο μήνε. Μετά από δύο μήνε δεν θα μπορείτε να μιλάτε τίποτα για αυτή τη διοίκηση. Βρήκαμε χάος, δεν βρήκαμε προσωπικό, δεν βρήκαμε λεφτά. Τα γνωρίζετε όλα αυτά. Γελάει κύριε Σπεραλή. Τα γνωρίζατε. Δημαρχέ. Μετά. Ακούστε με λίγο. Όταν μιλούσατε σε διέκοσα. Όταν μιλούσατε σε διέκοσα. Λίγο υπομονή. Μετά από δύο μήνες θα έχουμε 50 άτομα και με το πρόγραμμα 55-67. Κάθε χωριό κάποτε, το κάποτε πριν πέρυσι τέτοιο καιρό, που αποποιημένο σας, σας δουλεύει, έλεγε, μα είπα, να βάλουμε ένα υπάλληλο σε ένα χωριό πολύ και να πέρυσι. Πολύ αποβάθμινο αποποιημένο. Κυρία Βραμίνη, μην διακόπτετε, σας παρακαλώ. Δεν αφήνω κανένα να σας διακόψει, μην διακόπτετε, σας παρακαλώ. Δήμαρχε. Αφαίρεσε σου λόγο πρώτα. Τι Και μετά θα εφορμούν οι 10-15, θα κάθονται 3 μέρες στο χωριό, θα το κάνουν λαμπίκο, θα πάθουν τα κράσκο, θα κάνουν τα αιτήματα. Αλλά ένα άτομο, κάτι που μας αφισβητούσε, που δεν σας αρέσει και εσύ, μας αφισβητούσες, θα σας διαψεύσουμε. Θα σας. Ωραία. Να, για να δούμε τι έχει πει. Ωραία. Ο κύριος Παναγιώτης έχει το λόγο. Λέτε για ένα σύλλογο εθελοντών μηχανημάτων, ποιος σας δίνει το δικαίωμα να ανεβάζετε σε δημόσιο μηχάνημα έργου ιδιώτη χειριστή, χωρίς καμιά σύμβαση. Ποιον χειριστή γράφεται πάνω, πώς δικαιολογείται τα καύσιμα που καίει το μηχάνημα. Αυτά όλα με τον εθελοντικό σύλλογο. Γιατί δεν κάνατε πρόσληψη Δημήνου, τον κύριο Καραματσούκη. Εσείς μας λέγατε κάποτε, για να δείτε πόσο εύκολα ή δύσκολα είναι τα πράγματα, μας λέγατε κάποτε όταν ήσασταν πρόεδρος των υπαλλήλων, τι κάνετε και δεν παίρνετε χειριστές. Μόνιμους μάλλον μας έλεγες τότε. Δεν το ξεχνάω. Μόνιμους, γιατί δεν παίρνετε χειριστές. Δεν έβρετε κανένα οργανόγραμμα για να πάρω λοιπόν, μόνιμους. Να μιλήσω. Γιατί στο, από τις αρχές του έτους δεν κανονίσατε να πάρετε ένα χειριστή. Ξέρετε όπως είναι πράγμα δύσκολο. Τρεις φορές επιχειρήσαμε με 8,5 σύμβαση εργασίας. Μία φορά τον είχαμε πάρει και με δίμηνο τον πήραμε. Τις άλλες φορές δεν ερχόταν κάποιος γιατί οι χειριστές είναι δυσέβρετοι. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά δεν νομιμοποιήστε να ανεβάζετε σε μηχάνημα έργου του Δήμου κανέναν ιδιώτη. Κανέναν ιδιώτη. 6 μήνες δεν μιλάμε. 6 μήνες δεν μιλάμε. Δεν έγινε μία, δεν έγινε δύο, γίνονται επανειλημμένα. Τώρα δε, τις τελευταίες 10 μέρες είναι καθημερινά. Θέλω να μου πείτε, ποιον γράφετε πάνω στο χαρτί που παίρνετε τα καύσιμα και οδηγά το μηχάνημα. Γιατί δουλεύει και το άλλο μηχάνημα συγχρόνως, ο κύριος Γκρίζος. Ποιον έχετε πάνω. Πώς νομιμοποιείτε τα καύσιμα. Τι κάνετε, πού τα κόβετε. Τελείωσα. Εσείς λέτε ότι έχουμε κάποιον το COVID. Μήπως βάζει τα καύσιμα αυτό στην τσέπη. Εγώ δεν ξέρω. Γελάει κύριε. Οδηγάει το τρακτέρ του Δήμου ιδιώτης. Κύριε Παναγιώτη, δεν σας ρωτήσω κανένας. Πού είναι το τρακτέρ του Δήμου, κύριε Παναγιώτη. Φαντάσου και τόσες μήνες έξι να μιλούσες. Δηλαδή είπες ότι δεν μιλούσες. Φαντάσου και να μιλούσες. Δεν γινόταν εδώ μέσα. Δεύτερο, τα έγραψα εδώ. Μαθαίνουμε από εσάς. Όσο για τις θέσεις, σας είπα κάτι λίγο μόνο. Περνάνε μήνες, εδώ πέρασαν χρόνια. Δύο μήνες, αυτό που δεν κάνατε εσείς, θα το κάνουμε εμείς. Είτε σας αρέσει, 55-67, 45 άτομα. Να μας απαντήσετε στο συγκεκριμένο. Μην διακόπτετε. Είναι στο συγκεκριμένο. Μην διακόπτετε. Δεν ρώτησα ούτε για το πρόγραμμα 55-67. Κύριε Παναγικίδη, σταματήστε να διακόπτετε συνέχεια. Θα περιμένετε. Αν ρωτάω. Θα περιμένετε τη σειρά σας. Εγώ δεν είδα αν είναι το κουβίδι. Εγώ προσωπικά σαν δήμαρχος.
Τώρα αν είναι κάποιος σύμβουλος από την παράταξή μας ή από το ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ ή ο κύριος Λαγδάρης ή ο κύριος Τουρούπας, δεν ξέρω. Εσείς λέτε το είδαμε. Μονοκοφάει σε βλέπω, μονόλικο σε βλέπω. Μάλλον εσύ το βλέπεις μόνο. Εμείς δεν βλέπουμε. Είδατε κανένα τέτοιο, δεν είδαμε. Αν το είδατε, να μας το πείτε και εμάς το ξέρουμε. Κύριε Λούκα, θέλετε να συμπληρώσετε κάτι για την ερώτηση που κάνατε, να σας απαντήσω. Μου δώσω λόγο. Μου δώσω λόγο. Επειδή βλέπω ότι η κυρία Γιώργο έχει το θέμα του Σαρπετάκη. Κοιτάξτε, κάτι είπα. Απάντησα κάτι, μίλησα. Δεν μίλησα καν. Κύριε Λούκα, προχωρήστε να επιτευχθείτε. Λοιπόν, εγώ θα απαντήσω στο σώμα, αργιάσει από μένα. Ως προς τα καύσιμα. Θα απαντήσω ως προς τα καύσιμα. Επειδή είμαι και υπογραφός στα καύσιμα και υπεύθυνος στα καύσιμα. Εμείς ό,τι κάνατε κύριε Παραλυκίδη δεν θα τα κάνουμε με τα καύσιμα. Μπετονάκηδες δεν θα γίνουμε. Αν θα γίνουμε, θα γίνουμε για το κοινωνικό σύνολο. Εσείς ως προς τα καύσιμα ήσασταν νομιμότα. Νόμιμη. Τι εννοείται. Θα μου γράψει και θα μου μιλήσει. Γράψτε μου, θα μου δώσω το πρώτο σχολείο, θα μου εμείς είμαστε καθαρός ουρανός, σας τραπέζι δεν φοβάται ως προς τα καύσιμα γιατί το αναφέρατε. Το αν γίνεται δουλειά από κάποιον εθελοντή, αν δείτε κάτι με αυτό σημείο, κάνατε και το ερώτημα και ως προς την περιφέρεια, και όσο με συμφέρει, μα στείλατε έγγραφο ω προ τα καύσιμα, σα απαντήσαμε. Αν βρείτε με ποιο σημείο, κάντε το. Δεύτερο. Κάσου τι έγραφε, το συγγνώμη μου, Σιγητή. Έκανε ερώτημα ο κύριο Παραλυκίδη. Πού? Στο Δήμο. Στο Δήμο πήγαινε σχολιδρού ω προ τα καύσιμα, τι χρεώσει κτλ. Η εμπειρία σα σα έχει δώσει το δικαίωμα να κάνετε τέτοιες ερωτήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο ως προς τα καύσιμα και το πώς λειτουργεί ένας εθελοντής. Σας απάντησε ο Δήμος ως προς τον εθελοντισμό. Συμβαίνεστε και απαντήστε μου. Θα περίμενα από εσάς κύριε Παραλυκίδη και σαν τη ΣΜΗ της αντιπολίτευσης δε φέρατε ένα θέμα. Δεν φέρατε ποτέ οτιδήποτε μπορούσε να βοηθήσει το Δήμο στο Δημοτικό Συμβούλιο και ασχολείστε όλη μέρα με ερωτήσεις, όπως θα πάρω και το λόγο από τον Πρόεδρο μετά, όπως για το ΕΠΑΛ, όπως για κάποιους καθαρισμούς, όπως για τη μαύρη εργασία όπως σχολιάζεται στα καφενεία, σχολιάζεται και αυτό. Αλλά ως προς τα κάποιους να σας απαντώ, ότι ό,τι θέλετε το κάνετε με ερώτημα. Το κάνατε κιόλας. Απαντηθήκατε ναι ή όχι. Απαντήσουμε απαντηθήκατε και αν βρήκατε με αυτό σημείο ως προς τα καύσιμα. Τελειώσατε. Ο κύριος Παραλυκίδης. Για την ταμπακέρα δεν μιλάει ούτε ο αντιδήμαρχος ούτε ο δήμαρχος. Η ταμπακέρα ποια είναι λίγο έτσι. Η ταμπακέρα ποια είναι. Εγώ ζητάω να μάθω. Η ταμπακέρα ποια είναι. Εγώ ζητάω να μάθω. Ποια είναι η ταμπακέρα, ρίχτε φίλε στον δήμαρχο. Καταρχήν εγώ έκανα. Ποια είναι η ταμπακέρα, να ξεκαθαρίσετε την ταμπακέρα. Να με... Όχι, σε διακόπτω επίτηδες. Για τον ιδιότυπο. Να ξεκαθαρίσετε την ταμπακέρα και μετά θα μιλήσετε. Για τον ιδιότυπο ανεβαίνει στο Κρέιντερ. Με ποιανό εντολή ανεβαίνει. Μήπως θέλει να μιλήσει την ταμπακέρα πια ψήμα. Για όχι. Εγώ απάντησα για τα καύσιμα. Εγώ απάντησα για τα καύσιμα. Αν απαντάς για τα μαγεία, θα πρόεδρε, πρόεδρε, ο κύριος Παραλυκίδης έχει το λόγο. Ήμουνα ξεκάθαρος. Εγώ ρώτησα κάτι συγκεκριμένο και ο κύριος δήμαρχος ξεκίνησε να λέει για το πρόγραμμα 55-67 που κάτι δεν κάναμε εμείς. Να πω και για το 55-67 για να γνωρίζει και ο κόσμος ότι υπήρχε και σε εμάς και πήραμε όσους βρήκαμε. Το 55-67 είναι ένα πρόγραμμα που βοηθάει πλέον και τους Δήμους και τους ιδιώτες. Απλά εμείς είχαμε ένα πρόβλημα τότε. Για να προσλάβουμε κάποιον έπρεπε να έχει απαραίτητος ένα χρόνο ανεργίας. Ένα χρόνο ανεργίας. Με την κύριε Δήμαρχε, δεν σας διέκοψα. Απαραίτητος. Υπάρχει η διάταξη. Λοιπόν, το καινούριο χρόνο καταργήθηκε αυτό. Λύθηκαν τα χέρια όλων.
μία μέρα μόνο κάρτα ανεργίας να έχεις, μπορείς να πας όπου θέλεις. Κάνει αίτηση και πολύ καλά κάνει ο Δήμος και προσλαμβάνει και να πάρει και περισσότερο. Είναι επιδοτούμενο πρόγραμμα. Δεν είπε κανένας γι' αυτό κάτι. Εγώ ρώτησα κάτι άλλο. Πώς νομιμοποιείται ιδιώτης να ανεβαίνει σε μηχάνημα έργο δημόσιο? Πώς νομιμοποιείται? Και ο Δήμαρχος με λέει για το πρόγραμμα 5567. Τελειώσατε. Ο κύριος Τσουτσούδας θα απαντήσει. Θα σας απαντήσω με μια ερώτηση. Και εσείς πώς το νομιμοποιούσατε όταν το βγάζετε σε έκτακτες ανάγκες στα χιόνια? Δεν είναι... Χωρίς σύμβαση. Θέλω να μου απαντήσετε. Θα σας απαντήσω. Είναι έκτακτη ανάγκη να δουλεύει επί ένα μήνα πάνω στο κρέιντερ? Καταρχήν δεν είναι ένα μήνα. Εκπλήρη άγνοια. Εγώ έχω άγνοια. Εκπλήρη άγνοια. Μέσα να μιλήσω. Να μιλήσω. Δεν με απάντησε, θα σε απαντήσω. Μα δεν μάθησε να απαντήσω. Δεν μ' άφησε να απαντήσω. Τον κύριο Καραματσιού και τον κάναμε οι 2-3 προσλήψεις εμείς. Κανονικά. Μία με οχτάμινο ή μία ή δύο με δίμηνο. Αυτές ήταν οι δυνατότητες. Είχαμε κάνει 3 προκηρύξεις οχταμήνου για κρεϊτερίστα και μία φορά βρήκαμε. Ήταν ο συγκεκριμένος κύριος που ήρθε. Είναι άλλο έκτακτη ανάγκη ένα χιόνι να πέσει και να τον πάρεις μια μέρα, κανένας δεν θα μιλήσει, κι άλλο επί 10 μέρες συνεχόμενες και πόσες άλλες πιο μπροστά που έχω δει εγώ τώρα, δεν μπορείς να με αμφισβητήσεις και δεν έχουμε πει και τίποτα. Κύριε Παραδικήλη, κρίμα, ναι, γιατί είσαι και αγρότης, πολύ κρίμα και λυπάμαι. Ξέρετε ότι υπήρχαν δρόμοι οι οποίοι δεν πέρασε τον κρέιντερ τουλάχιστον 5 χρόνια. Τουλάχιστον 5 χρόνια. Ακριβώς από τότε που αναλάβαμε. Κύριε Δούκα. Ακριβώς από τη μέρα που αναλάβαμε. Γιατί τα αμφισβητείς. Τα αμφισβητείς. Κρίμα. Γιατί λες ψέματα και σε όλο τον κόσμο. Λέω ψέμα. Λέω ψέμα. Κρίμα. Εμείς φροντίζουμε για την καθημερινότητα και για να εξασφαλίσουμε τον κόσμο μια άνετη μετακίνηση, να μπορεί να ορμήσει τα χωράφια και να μην χρεώνεται προσωπικά ο καθένας, σε φορτωτές και σε τέτοια. Και εσείς, άμα θέλετε, κατηγορήστε μας όσο θέλετε. Αυτό. Ο κύριος Λαγνάτης έχει το λόγο. Και ο δός είναι μουσική. Καλησπέρα σε όλους. Νομίζω ότι αυτή η κουβέντα, όπως διεξάγεται, δεν έχει τέλος. Από ένα θέμα στο άλλο, αυτός που κάνει την ερώτηση δεν έχει δικαίωμα να διακόπτει τον άλλον και έχει δικαίωμα μόνο να κάνει μια δευτερολογία μετά. Δεν το βλέπω τριτολογίες. Κάθε τι πετάγει τώρα, αλλάζουμε το θέμα από εδώ και από εκεί ιστορίες. Στην ουσία του θέματος, κοιτάξτε, δεν πρέπει να σας φουκαμιλίζουμε. Αυτά τα κάνουν όλες οι διοικήσεις, αγαπητέ Παραλικίδη, Κώστα, το κάνατε κι εσείς, το κάνω και η Υπουργό όταν υπάρχουν έκτακτες ανάγκες και θέλουμε πραγματικά η Δημοτική Αρχή να βγάλει έργο προς όφελος των πολιτών σε δύσκολες καταστάσεις. Όπως είναι αυτή, είναι έκτακτη ανάγκη το καλοκαίρι. Αλλά δεν μπορεί να βγαίνετε εσείς και να μιλάτε. Να έρθετε εδώ να κουνάτε το δάχτυλο, όταν στην ιστορία του Δήμου η μόνη Δημοτική Αρχή που έχει φάει πρόστιμο για μαύρη εργασία είστε εσείς. 25.000 ευρώ. Η μόνη Δημοτική Αρχή που έχει φάει πρόστιμο για μαύρη εργασία είναι μετά από καταγγελία ανώνυμα που έγινε, αλλά δεν έχει σημασία όμως. Αυτό λοιπόν. Να τελειώσω. Η καταγγελία είναι μια καταγγελία. Ας έχουν την ευθύνη αυτή. Αυτός που αναλαμβάνει προφανώς να διευκολύνει μια κατάσταση η οποία στα όρια της, όπως όλοι κάναμε για να διευκολύνουμε την κατάσταση της λειτουργίας του Δήμου, έχουν και την ευθύνη. Αλλά μιλάτε τώρα εσείς, το κάνατε. Και λέτε για το χειριστή που ήταν πάνω στο γκρέτερ. Μα εσείς βάλετε ηλεκτρολόγο πάνω στα καλώδια. Ηλεκτρολόγος, ο οποίος δεν ήταν, δεν είχε σύμβαση. Πιο επικίνδυνο. Και γι' αυτό έγινε και καταγγελία ότι φάγαμε. Υπάρχει επισβήτηση ότι φάγαμε πρόστιμο 25.000 ευρώ για αδύνατη εργασία. Αυτό. Ποιος αδόθηκε. Αδόθηκε ο Δήμαρχος. Ποιος αδόθηκε ποινική ευθύνη. Ο Δήμος τα 15.000 ευρώ τα πλήρωσε. 11 και κάτι άλλο, πόσο ήταν, θυμάμαι. Νομίζω ότι. Το θέμα είναι να κλείσει. Θέλουμε να λειτουργήσει ο Δήμος. Ας τους αφήσουμε να δουλέψουν για το καλό των δημοτών και αναλαμβάνουν και την ευθύνη για αυτό που κάνουν. Αλλά εμείς θα βγάζουμε τα μάτια μας μόνοι μας, κάθε φορά.
Νομίζω να φαινάρουμε δηλαδή τη λειτουργία του Δήμου σε μια δύσκολη περίοδο όπως είναι πάντα το καλοκαίρι. Είναι πολύ δύσκολη περίοδος για την περιοχή μας γιατί είναι καθαρά αγροτικός Δήμος. Νομίζω ότι έχει εξαντληθεί. Ο κύριος του Λούπας θέλει να τοποθετηθεί για κάτι άλλο. Για κάτι άλλο. Όχι, μισό λεπτό λίγο να το κλείσω εγώ. Μην τα ανοίξεις πάλι. Όχι, δεν τα ανοίγω. Θέτε. Πολύ καλό να το κάνω. Ωραία. Ψεύτηκα σε ρωτάω. Μας γράφονται εδώ. Θα το κάνω. Θέλετε να σας φέρω 400 άτομα της Βόρειας Πιερίας που είχαν ανεργία από 12 και μία μέρα και πάνω. Θα σας το φέρω. Και μην καλύπτεστε σε μία μέρα. Απλά είστε σαν τσιμπούλιδες. Κοιτούσατε τάχα να μαζεύετε λεφτά και φέρατε ένα μηδενικό όλο χρέος. Κάθε μέρα έρχονται στο Δήμο 30, 60, 70 χιλιάδες χρέος. Είχατε έναν κύριο Λαγδάρη. Δεν πρέπει να μιλήσω μόνο. Τοποθετήθηκαν όλοι. Μου είπαμε, θα το δηλώσω εγώ. Άμα θέλει να απαντήσει ο κύριο Παραδείγματο, θα απαντήσει. Είχατε έναν κύριο Λαγδάρη που ερχόταν εδώ, είναι αυτό που είπε ο κύριο Λούκα. Θα χαρώ πάρα πολύ να έρθει με κανένα δύο προτάσει και άμα δεν τι υλοποιήσω ή δεν τι υλοποιήσουμε, να μα πείσει όλη η Ελλάδα. Εγώ ήταν ο κύριο Λαγδάρη, σα έλεγε. Κάντε αυτό, κάντε αυτό, κάντε αυτό. Μια τρύπα στο νερό κάνετε και τον είχατε γραμμένο να μην πω γιατί έχουν και γυναίκε εδώ και τι έχουν. Καθόλου δεν κάνατε τίποτα. Μακάρι να έρχεστε και να μας ανοίγετε τα μάτια, να μας ανοίγετε τα μάτια για να κάνουμε αυτά. Μακάρι να έρχεται τον κύριο Λαγδάρη όπως τον είχατε εσείς. Μόλις έρθει η ώρα θα τα πούμε. Ωραία. Θα έρθει η ώρα κύριε Δήμαρχε. Ωραία. Λοιπόν, το... Καλά είτε έρναξε κύριε Πρόεδρε, είχε να περάσει 4,5 χρόνια σε πολλά μέρη. Ο κύριος Πρόεδρε, ώρα. Και κλείνει. Όχι, όχι με το θέμα τους, είναι η Ρωσία.